Επιτρέψετε να σταθώ στο τίτλο της σημερινής σας εκδήλωσης, στο τίτλο με, στο πρώτο κομμάτι και όλες, που λέει «Ο αθλητισμός ως δημόσιο και κοινωνικό αγαθό». Πιστεύω ότι όποιος και αν ρωτηθεί, από όποια πολιτική οπτική και αν εκφραστεί, θα υιοθετήσει χωρίς κανένα ενδιασμό τον τίτλο ως αυτονόητο και σαν ένα αδιαπραγμάτευτο αξίωμα. Στις μέρες μας όμως, και όχι φυσικά ξαφνικά, τόσο η έννοια του δημόσιου όσο και του κοινωνικού αγαθού, αναφέρθηκε και ο Νίκος προηγουμένως, έχουν υποστεί τέτοιο ακροτηριασμό, ώστε στο τέλος να προσδιορίζουν ελάχιστα, αν όχι και τίποτα. Η πρώτη στη ανάγκη λοιπόν, και αυτό φυσικά δεν περιορίζεται στον αθλητισμό, είναι να επαναπροσδιορίσουμε το νόημα των λέξεων για να μπορούμε να κατανοούμε και τι είναι αυτό που πιθανά να μας στερούν και πρέπει να το ξαναδιεκδικήσουμε. Δημόσιο αγαθό λοιπόν σημαίνει, κατά την άποψή μου, κάτι στο οποίο έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση όλοι όσοι ζουν σε αυτή την χώρα, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς προαιρέσεις, αλλά και χωρίς περιορισμούς. Και κοινωνικό αγαθό είναι αυτό που με τις προηγούμενες δεσμεύσεις συνεισφέρει στην προαγωγή της κοινότητας, δημιουργεί και δυναμώνει αυτό που λέμε κοινωνικό ιστός ή διασύνδεση και αλληλεπίδραση των κοινωνικών ομάδων. Δεν πιστεύω ότι διαφωνεί κανείς, γι' αυτό άλλωστε περιλαμβάνεται και στις συνταγματικές επιταγές συγκεκριμένα. Δεν θα πω κάτι καινούργιο, δεν λέω κάτι καινούργιο, αν υποστηρίξω ότι όλες αυτές οι συνθήκες δεν ισχύουν, τουλάχιστον στην ένταση και στην καθολικότητα που θα έπρεπε. Το πρώτο λοιπόν που θα έπρεπε να συνειδητοποιήσουμε σε αυτή την προσέγγιση είναι ότι η υποστήριξή τους από ένα οργανωμένο κράτος, μια οργανωμένη πολιτεία, έχει άμεσες επιπτώσεις στον πολίτη, τις οποίες δυστυχώς δεν είναι σε θέση να τις αντιληφθεί με την ίδια αμεσότητα και ένταση που τις αντιλαμβάνεται στα θέματα όπως είναι παραδείγματος χάρη η υγεία, η παιδεία και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό άλλωστε ο αθλητισμός υπέστη το μεγαλύτερο πλήγμα χάνοντας το μέγιστο και σαν δημόσιο αλλά και σαν κοινωνικό αγαθό. Από τη θέση που κατέχω σήμερα ως πρόεδρος της αρχαιότερης ομοσπονδίας, ο μόνος τρόπος ο οποίος εκτιμώ ότι μπορεί αργά, σταδιακά, αλλά βέβαια πολύ δυνατά να επαναφέρει το αίτημα για αθλητισμό με τα χαρακτηριστικά που ανέφερα και είναι όσο το δυνατόν η μεγαλύτερη εμπλοκή των πολιτών, ξεκινώντας από τις πολύ μικρές ηλικίες, ώστε να μπορέσει να γίνει ξανά λαϊκή απέτηση. Δεν θα αναφερθώ σε δράσεις και πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας μου, συμπεριλαμβανομένων και των καθαρά αγωνιστικών υποχρεώσεων, αλλά προσπάθειά μας είναι το σύνολο όλων αυτών των δράσεων και των πρωτοβουλειών, αλλά και των αγώνων, να συνεισφέρουν σε αυτή την συνειδητοποίηση. Και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο υπηρετώ παράλληλα και τις ιδιαίτερες ανάγκες της Ομοσπονδίας που έχουν να κάνουν με το πεδίο των υποδομών, που όπως πολύ καλά γνωρίζετε και αναφέρθηκε και επαναλαμβάνω προηγουμένως, αυτή τη στιγμή τις στερούνται όλοι οι Έλληνες πολίτες, αλλά κυρίως τις στερείται ο αθλητισμός σε όλα τα επίπεδα, είτε αυτός είναι σωματιακός, είτε αθλητισμός σε υψηλό επίπεδο. Πολύ απλά στις απαιτήσεις μας για υποδομές που θα εξυπηρετούν τον υψηλό αθλητισμό, σύμμαχός μας, πρέπει να είναι και το επιδιώκουμε αυτό, η κοινωνία, που έχει ανάγκη τέτοιων υποδομών για τις απλές καθημερινές της αθλητικές δραστηριότητες. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο γι' αυτό, γιατί έκανε μια πάρα πολύ περιεκτική προσέγγιση, χωρίς σκόπιμα να αναφερθώ στο πολιτικό γιατί γίνεται αυτό. Και έχουμε φτάσει σήμερα μέχρι εδώ. Και θα κλείσω τη μικρή μου παρέμβαση με δύο λόγια για το ρόλο του αθλητικού σωματείου σήμερα. Και επειδή τίποτα δεν υπάρχει και δεν λειτουργεί εν κενό, τα αθλητικά σωματεία έχουν υποστεί την ίδια ποιοτική φθορά που υπέστη και ο αθλητισμός. Διότι για να παίξει το ρόλο που θα έπρεπε ένα αθλητικό σωματείο, θα πρέπει και ο αθλητισμός ως έννοια και ως δημόσιο αγαθό να έχουν την υπόσταση και την δυναμική που ανέφερα προηγουμένως. Το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε ή τι μπορεί να γίνει. Έδωσε ένα στίγμα που περάσει θεσμικού ρόλου. Εκτιμώ όμως ότι η ατομική αλλά και η συλλογική προσπάθεια είναι πολυδιάστατη, γιατί ο αθλητισμός ταυτίζεται με αξίες όπως ο εθελοντισμός, η αλληλεγγύη, η άρνηση της μυσαλλοδοξίας, με αυτή την παρεξηγημένη ένδυση ευγενούς άμυλας και ουσιαστικά με όλες τις ανθρώπινες αξίες όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Άρα, έχει έντονο πολιτικό περιεχόμενο και γι' αυτό απαιτεί ενεργούς και εναργείς πολίτες,
και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αναλάβουμε ο καθένας το μερίδιο της ευθύνης που το αναλογεί και νομίζω θα πρέπει να δράσουμε όλοι ενδύο. Εγώ αυτό που θέλω να κλείσω και να πω, και αυτό μου το επιτρέψει αυτό, είναι με τα μάτια της παλιάς αθλήτριας, με τα μάτια της καθηγήτριας στη μέση εκπαίδευση, με τα μάτια της, του πολίτη μάλλον, που δούλεψε στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και τα μάτια της Προέδρου της, που μου κάνανε την τιμή να είμαι αυτή της αρχαιότερης, όπως είπα προηγουμένως, της μεγαλύτερης αθλητικής ομοσπονδίας και της αρχαιότερης. Θεωρώ ότι κάναμε έναν κύκλο, εγώ τουλάχιστον έχω κάνει έναν κύκλο περίπου 40-50 χρόνια κοντεύω στον αθλητισμό, και είμαστε πάλι, ξεκινήσαμε από το μηδέν και ξαναπάμε σε εκείνο το μηδέν. Και νομίζω ότι είναι καιρός να ξαναρχίσουμε από την αρχή, να βάλουμε τις βάσεις. Ευχαριστώ πολύ.